πάμε στα χέλια, τα οποία ταξιδεύουν προκειμένου να προχωρήσουν σε Εύη Σπανού αναπαραγωγή. Ναι, πολύ σωστά το αναφέρεις. Για πες μας, γιατί το θέμα αυτό έχει κλείσει η Εύη, ασχολείται από το πρωί με τα χέλια. Ακριβώς. Αλλά... Λοιπόν, τα χέλια έχουν μια πολύ ιδιαίτερη... Έχουμε απορίες, πρέπει να μας λύσεις. Θα σας λύσω εγώ, θα σας λύσω καλεσμένους. Εγώ θα σας πω μόνο ότι τα χέλια είναι οργανισμοί οι οποίοι διανύουν ένα πολύ ιδιαίτερο ταξίδι. Έχουν ένα φυσικό GPS με αποτέλεσμα να μπορούν να φτάνουν στον προορισμό τους. Μιλάμε για μία πολύ μεγάλη απόσταση που διανύουν. Αναπαράγονται μία φορά. Αναπαράγονται μία φορά, ακριβώς. Και γι' αυτό το φυσικό GPS, ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο θα αναδείξει όλα αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του χελιού και πολλά ακόμα. Θα μιλήσουμε με τον καλεσμένο μας σήμερα. Τον κύριο Αργύρη Σαπουνίδη, τον εντεταλμένο ερευνητή, επιστημονικό, υπεύθυνο της δράσης... Life Feel. Λοιπόν, την καλησπέρα μας από Κρήτη, κύριε Σαπουνίδη. Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να μιλήσουμε για αυτό το περίεργο είδος. Για βάλτε μας, η Εύη Σπανού τώρα επιχείρησε να μας βάλει λίγο στο κλίμα. Είναι τόσο ιδιαίτερο είδος και αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι προχωρούν, αναπαράγονται και μετά πεθαίνουν. Ακριβώς, αυτή είναι η πραγματικότητα. Το ευρωπαϊκό χέλι είναι ένα είδος το οποίο γεννιέται στην θάλασσα των Σαργασσών, στην περιοχή της Καραϊβικής. Διανύει μία απόσταση περίπου 8.000 χιλιόμετρων μέχρι να φτάσει στην περιοχή μας. Όπως επίσης και σε όλες τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης στις οποίες εντοπίζεται. Φτάνοντας στην Ευρώπη, εισέρχεται στα ποτάμια, ενηλικιώνεται εκεί και όταν πλέον φτάσει η ώρα, ξεκινάει το αντίστροφο ταξίδι, επιστρέφει πίσω στην Καραϊβική, γεννάει και πεθαίνει. Ένα ταξίδι το οποίο είναι one way, θα λέγαμε. Κύριε Σαπουνίδη, μιας και μας λέτε για αυτό το ιδιαίτερο ταξίδι, θέλετε να μας πείτε και κάποιες πληροφορίες για αυτό το πρόγραμμα το ευρωπαϊκό, το οποίο θα βοηθήσει να αναδειχθούν ακόμα περισσότερα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του χελιού και τι ακριβώς θα κάνετε? Βεβαίως, το LifeFeel είναι ένα πρόγραμμα το οποίο συνεργάζονται ερευνητικές ομάδες από την Ιταλία και από την Ελλάδα. Εγώ είμαι ο επιστημονικά υπεύθυνος της ελληνικής ομάδας του έργου. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα προσπαθήσουμε, έχουμε διάφορες δράσεις. Η πρώτη είναι να βοηθήσουμε να αυξηθεί ο αριθμός των γεννητόρων που φεύγουν από την Ελλάδα και την Ιταλία προς αναπαραγωγή. Αυτό γίνεται με το να απελευθερώνουμε ένα μεγάλο αριθμό χελιών που αλλιεύονται από τους ψαράδες στις περιοχές μας. Από εκεί και πέρα, ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το είδος είναι η φραγματοποίηση. Φραγματοποίηση εννοούμε κάθε είδος εμπόδιο το οποίο υπάρχει στα ποτάμια και εμποδίζουν την άνοδο προς τα ανώτερα τμήματα των ποταμών. Και έτσι τα ψάρια αυτά δεν μπορούν να φτάσουν στους χώρους όπου ενηλικιώνονται. Γι' αυτόν τον σκοπό οι Ιταλοί έχουν ήδη προχωρήσει, εμείς είμαστε στο στάδιο της δημοπράτησης, ενός ιχθυοδιαδρόμου, ο οποίος ιχθυοδιάδρομος θα τα βοηθήσει να ανέβουν, να ξεπεράσουν κάποια εμπόδια που υπάρχουν για να ανέβουν προς τα ανώτερα τμήματα των ποταμών. Υπάρχει μία ακόμα δράση, η οποία είναι σε πειραματικό στάδιο ακόμα, είναι η τεχνητή αναπαραγωγή του είδους, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τους συναδέλφους στο Πανεπιστήμιο της Μπολόνια στην Ιταλία, προκειμένου να βοηθήσουμε να αυξηθεί ο αριθμός των μικρών χελιών που φτάνουν στις περιοχές μας και έτσι να προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε τον πληθυσμό τους, ο οποίος παρεπιπτόντως πρέπει να το αναφέρουμε αυτό, από τις αρχές της δεκαετίας του 80-90 έχει μειωθεί σε ποσοστό 95-99%. Και αυτό, η μείωση ήταν που ουσιαστικά οδήγησε όλους τους επιστήμονες και την Ευρωπαϊκή Ένωση να βρει τρόπους για την προστασία του είδους και την προσπάθεια ανάκαμψης του πληθυσμού. Τόσο μεγάλο το ποσοστό, κύριε Σαπουνίδη, είναι πολύ μεγάλο ποσοστό. Είναι πραγματικά ένα μεγάλο νούμερο, όσο παράξενο και να ακούγεται. Είναι ένα ποσοστό, μια μείωση η οποία οφείλεται σε μια ποικιλία παραγόντων. Αν θέλετε να ξεκινήσουμε από την αλία του είδους. Είναι ο ανθρώπινος παράγοντας, μεταξύ άλλων, αυτός ο ανθρώπινος παράγοντας. Ένας,
ένα μέρος του προβλήματος είναι και ο άνθρωπος. Και φυσικά είναι και η κλιματική αλλαγή. Σωστά. Γιατί όταν επιστρέφει από την θάλασσα των Σαργασσών, εκμεταλλεύεται όλα τα θαλάσσια ρεύματα για να φτάσει, για να διαπεράσει τον Ατλαντικό και να φτάσει στις ακτές της Αφρικής και συνέχεια να ανέβει προς απάνω προς την Ευρώπη. Επομένως, οποιαδήποτε διαταραχή σε αυτό το ταξίδι, είτε αυτή η διαταραχή παρατηρείται στη θερμοκρασία του νερού, είτε στη διαταραχή των ρευμάτων, επομένως σημαίνει ότι κάποια από αυτά τα χίλια δεν θα φτάσουν στον τελικό τους προορισμό. Μάλιστα. Λοιπόν, τι να πούμε, κύριε Σαπουνίδη, σας ευχαριστούμε θερμά. Με το καλό να τα ξαναπούμε. Εγώ... ιδιαίτερη χαρά που σας φιλοξενήσαμε σήμερα. Βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα να μιλήσω για αυτό το είδος. Θα πρέπει, αν μου επιτρέπετε, 5 δευτερόλεπτα, πείτε μας, να πω ότι του χρόνου ευελπιστούμε στο τέλος του έτους του 2023 να μαρκάρουμε χέλια με δορυφορικούς πομπούς, ναι, ώστε να μπορέσουμε να δούμε την πορεία που ακολουθούν από τη στιγμή που φεύγουν από την Ελλάδα, από την περιοχή της Λισθονίδας, προς το Αιγαίο, τη Μεσόγειο και αν φτάσουμε, αν τα καταφέρουμε μέχρι και την περιοχή του Γιβραλτάρ. Εξαιρετικό. Εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε και τότε. Την καλησπέρα μας.